Καλά σήμερα έχει να γίνει χαμό. Θα μιλήσουμε για το χθεσινοβραδινό debate όπω το αποκαλούν οι δημοσιογράφοι, οι Έλληνε. Μάλιστα, θα σα πω ότι η λέξη και από μόνη τη έχει και τα προβλήματά τη. Να το πούμε ελληνικά δεν ήταν ούτε ε, τηλεμαχία. Και αυτό είναι άσχετο και, ε, και λάθο. Τι σημαίνει τηλεμαχία. Μάχεται κάποιο από μακριά. Τηλεθεατέ είμαστε εμεί που βλέπουμε από μακριά. Τι σημαίνει τηλεμαχία μια εκτό εκτός πραγματικότητας νομίζω οι άνθρωποι που προσπαθούν να μεταφράσουν τα αγγλικά στα ελληνικά δεν το έχουν έχω πάρα πολλά να σας πω νομίζω ότι θα διασκεδάσουμε με αυτά τα οποία ε, θα, σχολιάσουμε τα χθεσινά με αυτά τα οποία ακούσαμε χθε. όσοι δεν είδατε το debate θα σας πω πως το λέμε σωστά θα το, ε, θα το πολλάψω, νομίζω σήμερα μαζί μου Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να δούμε ένα-ένα τα θέματα, τις γκάφες, τις, τα διανόητα, τις τρελές απόψεις και προφανώ τι ε, ε, εθνομηδενιστικέ τάσει που εμφανίζονται σε όλα τα κόμματα. <Τι> Α δώσουμε λίγο τι ερμηνείε, διότι η πολιτική επιστήμη είναι αυτή και η πολιτική επικοινωνία που καταπιάνονται με το αντικείμενο του debate. Θα το ξεκαθαρίσω και μετά θα το λέμε το όνομά του. Λοιπόν, δεν είναι προφανώ τη τηλε τηλεμαχία. Δεν ε, πολέμησε κανένα από μακριά. Καταρχά, οι πει αυτοί τι να πολεμήσουν. Ε, ούτε είναι βέβαια αντιλογία, αν το μεταφράσουμε την, τον ε, ρητορικό διαπληκτισμό θα μπορούσαμε να το πούμε σαν αντιλογία, όχι. Επιτουσίας πρόκειται για μια πολιτική αντιπαράθεση. Μια, μια δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό συνέβη, αυτό ήταν, έτσι πρέπει να το λέμε, όχι αυτά τα ξενόφερτα. Καταρχάς, προφανώς είναι μια κλεμμένη ιδέα από τα αμερικανικά ε, debate και εδώ του λέμε debate, τα οποία όμω έχουν μια ποιότητα, δεν είναι αυτή η αθλειότητα που είδαμε χθε. Έχαμε 8 χρόνια να το δούμε. Ε, πραγματικά ένα τίποτα, 0 συν 0 συν 0 συν 0. Μια τριτοκοσμική κατάσταση. Άλλο πράγμα, ένα, ένα κακέκτυπο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση, μια δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Να, πριν θα, 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 το σχολιάσω όλο αυτό το οποίο συνέβη χθε, τα ζουμερά σημεία, τα πιο πιπεράτα. Και εντάξει, πριν, το, πριν πάμε εκεί, να σας πω ότι νομίζω το μοντέλο από μόνο του ήταν προβληματικό δηλαδή καταρχά είδα πώ πως ήταν η πρόεδροι των κομμάτων 6 και όλοι τους ήταν άντρε, αυτό νομίζω δείχνει κάτι για τα κόμματα ιδίω τη αριστερά που είναι ποτέ και η είναι υπέρ της ισότητας των φίλων φάνηκε στο πάνελ τα τρία από όσα τέσσερα κόμματα της αριστεράς αυτή είναι δυστυχώς η εικόνα τους η πραγματικότητά τους και η ιδεολογία τους και απ' την άλλη είχαν υποτίθεται φρόντισαν οι διοργανωτέ να είναι πιο ισορροπημένο το πάνελ των δημοσιογράφων. Έξι πάλι δημοσιογράφοι, αν δεν απατώμε. Η μισή εξ αυτών, η μισή εξ αυτών δηλαδή νομίζω και οι τρεις γυναίκες, ήταν κατάλληλες για αυτό το, ε, για αυτό το πανηγύρι που έστησαν χθε. Γιατί το λέω, διότι η κυρία Κοσιο... δεν θα πω όνομα τον περιπτώσει, η μία είναι Uh, αυτή με, το, uh, με τη Βέσπα είναι ανιψιά του πρωθυπουργού άρα νομίζω αυτό που μόνο, της, μόνο την καθιστά ακατάλληλη για, αυτό το, uh, uh, για αυτή τη uh, συζήτηση συγκεκριμένα η δεύτερη κυρία είναι γυναίκα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που ψήφιος σίγουρα είναι νομίζω και βουλευτής ο οποίος διετέλεσε πρώην εκπρόσωπος τύπου τη κυβέρνηση του κ. Καραμαλή, τη Δημοκρατία δηλαδή, είναι η γυναίκα του. Και η άλλη κυρία είναι ε, γυναίκα αντίστοιχη θέση ως ανθρώπου ε, ο οποίος διετέλεσε στο πλευρό του Τσίπρα ήταν και υποψήφιο ε, για πάρα πολλά εμπασχερτώσει. τώρα αποτίθεται ο ίδιος ο κ. Σακελαρίδης έχει αποτραβηχτεί από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ε, έχει αξιοποιηθεί αλλού αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο νόνο ήτο άνθρωπος όχι απλά σαν τον παπά, δηλαδή από τα, από τα φιλαράκια. Αυτοί μέσα φιλαράκια λειτουργούν. Παρέα είναι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Η γυναίκα του λοιπόν, η γυναίκα του ε, ε, ανιψιού του πρωθυπουργού, ανηψιά του, στα για τραπέζια, τρώνε, και η γυναίκα του πρώην εκπροσώπου του και βουλευτή τη νοδού. Νομίζω καταλαβαίνετε πόσο στιμένο και πόσο αδιανόητο, γελίο. Δηλαδή θα υπήρχε από εκεί που έχουν κλέψει αυτέ τι ιδέε και τη γλώσσα και τη ρητορική τους, και η, του ε, και του Μιτσοτάκη και οι άλλοι ψευτοπροοδευτικοί, ε, από του Αμερικανού δηλαδή, του οποίου παπαγαλίζουν, θα ήταν αδιανόητο να δούμε τέτοιο μοντέλο. Είναι κόλαφο, πρόκληση και μόνο. Το 50% των δημοσιογράφων ξεκινάνε ακατάλληλοι. Δεν μιλάω για τι ιδέε του, μιλάω για το ποιόν του, για τι το για για σχέσει που έχουν τα κόμματα. Ξεκινάνε λοιπόν ακατάλληλοι. Λόγω των σχέσεων που έχουν, των οικογενειακών σχέσεων με αυτού του ανθρώπου. Άρα ε, υπάρχει ζήτημα εδώ για την όλη διαδικασία. Α δούμε λοιπόν τι ε, ενότητε με τι οποίε ε, καταπιάστηκαν χθε οι πολιτικοί ταγί μα, οι σωτήρε, οι φωστήρε, τα μεγάλα μυαλά τη πολιτική στη χώρα που με τα βία μπορούν να μιλήσουν. Με τα βία μπορούν να διακρίνουν που είναι η κάμερα, που μιλάνε, πόσο χρόνο έχουν να καταλάβουν τι ερωτήσει, να απαντήσουν. Πραγματικά δηλαδή ένα, όχι απλά πολιτική σκέψη νηπιαγωγείου, με τα βία καταλαβαίναν που βρίσκονταν. Δυσκολία, δυστοκία, δυσκινησία. Νομίζω ότι αυτό και αυτό είναι ένα, μια εικόνα του τι έχουμε απέναντί μα. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την οικονομία που ήταν ο πρώτος, η πρώτη θεματική ενότητα στην οποία και η πρώτη ερώτηση, μάλιστα, που ουσιαστικά η ανιψιά του πρωθυπουργού, <χι> η γυναίκα του ανιψιού του, συγγνώμη, εξαχιστία σαν ανιψιά του, του έκανε μια εξαιρετική πάσα. Όσε φορέ βρέθηκαν μεταξύ του οι δύο, η ανιψιά και ο θείο, ο μπάρμπα, ουσιαστικά η ανιψιά του δώσε πάσα για να προβάλλει τι θέσει του κόμματο, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν, δεν του άσκησε κριτική ή μεσερωτήσει, κάποια κριτική ερώτηση. Καμία. Ήταν όλε πάσα, εδώ στο στόμα, το, 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 το φαγητό. Έλα, πε μα έχει κάνει να αναδείξει τον εαυτό σου και την κυβέρνησή σου. Το οποίο ντροπή. Ντροπή. Αυτέ τι ερωτήσει δεν τι είδε κανένα. Ή εν πάση περιπτώσει αυτόν τον άνθρωπο που είχαν εκεί, δεν καταλάβαινε ποιο ο ρόλο του. Κανένα. Δεν μπορούσε να πει κάτι σοβαρέ ερωτήσει. Λοιπόν, το ρώτησε λοιπόν για την οικονομία. Εάν θα κάνατε τίποτα διαφορετικά από αυτά που έκανατε όλα αυτά τα χρόνια. Τρομερή ερώτηση. Συνταράχθηκε όλο το πανέλ, όλοι εμεί. Δεν περιμένω αυτήν την ερώτηση. Άρχισαμε να ταρακουνιόμαστε από τον πολιτικό σεισμό τη απίστευτη ερώτηση, μια απίστευτη δημοσιογράφου. Κατά τα άλλα, και απάντησε ο ίδιο ο Μητσοτάκη ότι δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά. Και ξεδίπλωσε ουσιαστικά, μπορεί να το είχαν συζητήσει αυτό στο μεσημεριανό τραπέζι τη Δόρα, να είχαν συζητήσει την ερώτηση. Και ανέφερε ουσιαστικά, δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά, πέρα από αυτά που έχω κάνει ήδη. Και τα ξεδίπλωσε. Που <laughs> ουσιαστικά ήταν μια πλατφόρμα να ξεκινήσει για να λέει τι απόψει του, για να τον ζεστάνουν και λίγο, να τον βοηθήσουν να προσγειωθεί ομαλά, να νιώσει και άνετα για να μπορεί να συνεχίσει να αποδώσει καλύτερα, αν και πάτωσε. Είπε λοιπόν ότι. Ε, δε, κοιτάξτε να δείτε πόσε υποσχέσει αυτή θα εφηλεόταν. Έκανα και βίντεο χθε για, ε, για αυτή την απόπειρα δωροδοκία στο χρηματισμό των πολιτών που είναι παχθή από τον Μιτσοτάκη και την οικογένεια. Είπε ότι τη δεύτερη τετραετία θα κάνω περισσότερα. Συγκεκριμένα θα αυξήσω μισθού. Πάλι δηλαδή. Για τα θα και τι υποσχέσει, του έδωσε πάσα. Ξαναλέω, ήταν αισθημένο σίγουρα. φαινότανε ήταν το, τη ερώτηση: Ποια θα είναι η απάντηση και ούτω καθεξή, για να μπορέσει να προχωρήσει σε υποσχέσει ο Μιζοτάκη για να πει: Τι θα, θα σα δώσω καλού μισθού, θα, θα, θα. Μια ανάσα πριν τι εκλογέ. Έσχο. Ε, Βόρβορο. Επίπεδο πολιτική κάτω από, κάτω, κάτω από βρωμερή μπότα μπορεί να βρει τέτοιο επίπεδο. Να λε ότι άμα με ξαναψηφίσει, θα σα δώσω λεφτά και μισθού. Δηλαδή, δεν τρέπονται. Τι να ντραπούν, εδώ βρέχει και νομίζω. Τέλο πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην οικονομία. Ο κύριο Ρόιτερ στον κύριο Τσίπρα τον ρώτησε εάν το πρόγραμμά σα, γιατί εμφάνισαν οι, οι μάγοι, τα χειρακτηρουργοί του, του Τσίπρα από τα καπέλα αυτά, τα οικονομικά μοντέλα που εμφανίζουν, όλοι τα οικονομικά του μοντέλα από τα καπέλα του τα βγάζουν. Εμφάνισαν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι, υπάρχει διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ άλλοι φωστήρες στην κυβέρνηση εκεί και αν δεν ξέρω να μετράνε για το πως μπορεί να κοστολογηθεί αυτό το, προ, το πρόγραμμα και το ρώτησε είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά σας και λέει βεβαίως είναι και όχι μόνο υπόσχομαι ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς των δημοσιον επειδή δεν έχουν αυξηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό Πώ αιτιολογείται αυτή η απάντηση του Τσίπρα, Διότι, όπω σα είπα και στο χθεσινό βίντεο, έσπευσε ο Μητσοτάκη να υποσχεθεί επιδόματα στου δημόσιου υπαλλήλου για τα παιδιά του. Και σου λέει, κάτσε, κάτσε, τώρα, προσπάθησε αυτό να μου κλέψει αυτού του ψήφου με του δημόσιου ψήφου με υποσχέσει. Θα υπερθεματίσω, θα βγω εγώ και θα πω τα δικά μου. Όχι, εμείς ξέρουμε καλύτερα. Εμεί ε, μπορούμε να σα ε, βολέψουμε καλύτερα. Η δικιά μα λύση είναι καλύτερη. Και είπε ουσιαστικά ότι ε, θα αυξήσουμε εμεί του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και προφανώ δεν ε, μίλησε καν για το πώ κοστολογείται το πρόγραμμα του. Είπε ναι, κοστολογείται. Πώ κοστολογείται, θα μα κάνετε μια αναλυτική κοστολογήση. Κοστολογείται, εντάξει. Ε, μετά μίλησε ο κύριος Κουτσούμπα, ο οποίο δεν ήξερα ότι είχε γραβάτε, με εντυπωσίασε, με γραβάτα. Και εντάξει, ε, ουσιαστικά ε, στοχοποίησε το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά η δική του στάση ω επιτοπλίστων ήταν αντίον του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται και το μικροπολιτικό εδώ πέρα, θέλετε σκεπτικό αυτό των ανθρώπων. Σου λέει αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, εμεί. Ποιο θα φάει του ψήφου τη αριστερά, να του πάρουμε εμεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μίλησε ουσιαστικά για. Δηλαδή, αντί, για να μιλήσει, δεν μίλησε για τα αντιλαϊκά μέτρα του, του Μιτσοτάκη. Είπε ότι εμεί ψηφίσαμε μέτρα από τίθεται λαϊκά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μα βοήθησε. Δηλαδή, αυτό σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει που ο Μιτσοτάκη έχει καταστρέψει τη χώρα με τα αντιλαϊκά από τα μέτρα. Γιατί δεν αναδεικνύει σε αυτό σαν μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι μεγαλύτερο το ότι δεν σε στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιο νοιάζεται. Δεν έχετε πλειοψηφία έτσι κι αλλιώ. Υπήρχε μια αιμονή εδώ και μετά έφερε και από την πίσω πόρτα και το ΝΑΤΟ στην απάντηση για την οικονομία. Άσχετο και είπε ότι μίλησε για εξοπλισμού και ότι ουσιαστικά το ΝΑΤΟ μα έχει αναγκάσει να εξοπλισόμαστε και έτσι ουσιαστικά εργατική τάξη. Αυτέ οι παράλληλε σύμπαν εκτό δική μα πραγματικότητα. Τι σχέση έχει το ΝΑΤΟ με του εξοπλισμού, Εμεί δεν εξοπλίζομαστε λόγω του ΝΑΤΟ, λόγω τη Τουρκία εξοπλίζομαστε. Έχει καταλάβει που βρίσκεται ο κ. Τσούμπα στο χάρτη. Συνειδητοποιεί ποιε είναι απειλέ. Τι σχέση έχει το ΝΑΤΟ. Με του εξοπλισμού και μα αναγκάζει, λέει, σε οικονομική κρίση. Τι, τι είναι αυτή, τι ερμηνεία είναι αυτή. Πού το βγα... Και αυτό το καπέλο, το έβγαλε. Δεν καταλαβαίνει τι απειλεί τη χώρα. Μετά, εντάξει, υπόλοιπε ο κ. Βαρουφάκη με την μπεκάτσα στο πέτο δεν, δεν είπαν κάτι. Γενικά, νομίζω ότι η οικονομική ενότητα ήταν μέσα στι υποσχέσει από όλου. Θα, θα. Το οποίο από μόνο του καθιστά, ξέρετε, την ενότητα αυτή άσχετη και άχρηστη, αχρίαστη. Δηλαδή, το να έχουμε μια οικονομία. Να μην απαντάμε τι κάναμε λάθο, να μην απαντάμε πώ θα βρούμε τα χρήματα, αλλά να υποσχόμαστε και να τάζουμε. Ουσιαστικά εδώ το πάνελ, αυτή η την πολιτική αντιπαράθεση την και οι δημοσιογράφοι που το διευκόλυναν αυτό, τι είναι, είναι μια παράσταση για να μα πουλήσουν ψέματα. Η πολιτική, υποσχέσει πολι... και ψέματα. Μια νομιμοποιημένη κατά τα άλλα από το, το μιντιακό κατεστημένο, από το μισογραφικό κατεστημένο παράσταση για να μα πουλήσουν τα ψέματα και τι υποσχέσει. Μια πονίδιστη νομίζω ενότητα και αχρίαστη. Πάμε τώρα στα επόμενα. Εξωτερική πολιτική. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω ενότητα θεματική, διότι εδώ δεν είναι φόρμουλε και στατιστικά έβγαζε πια πάλι από το καπέλο το Μητσοτάκη νούμερα και έλεγε στατιστικά τόσο έπεσε, όχι τόσο έπεσε, όχι δεν έπεσε τόσο άσχετα νούμερα. Εδώ είναι, δεν μπορεί να κρυφτεί και ήταν επειδή όλοι του είναι άσχετοι με εξωτερική πολιτική, δεν έχουν σχέση, αντικείμενο ή απλά παπαγαλίζουν. Οι περισσότεροι από αυτού μισούν και την ιδέα του, ε, του ελληνισμού. Νομίζω ότι δύσκολα μπορούσε να κρυφτεί κανεί. Πάμε να δούμε τι έγινε. Έγινε μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση από την κυρία Κοσιόνη στον Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν τηρήθηκαν ούτε. Δεν υπήρχε ούτε τάκτ. Ούτε τα ελάχιστα. Δηλαδή, εντάξει, ντρέπει και ντροπή με τη συμπεριφορά αυτή. Έκανε λοιπόν μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Του είπε ότι. Εντάξει, μισό λεπτό. Δεν έχει κανένα Δημοκρατία πολύ καλή κίνηση με τα εξοπλιστικά. Δεν συμφωνείτε. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση ήταν στον Μητσοτάκη τι θα κάνετε διαφορετικά για να απαντήσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν στο, στον Τζίπρα, δεν συμφωνείτε πω η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει όλα καλά. Πώ μπορείτε να διαφωνείτε, Αυτή ήταν η ερώτησή τη. Και το θέμα είναι ότι αυτή η ευτή οικογένεια, η Μητσοτάκη ΑΕ, που το ανέφερε και ο Βορφάκη πολύ σωστά, του αποκάλεσε έτσι, δεν έχουν ντροπή καθόλου και δεν του σταματάει κανένα. Αν δεν του σταματήσουμε εμεί δηλαδή, αυτή τη φάρα, και επειδή βλέπετε ότι μεγαλώνουν, δεν μπορεί να του σταματήσει κανένα. Έχουν απίστευτο θράσο. Και πολύ πιθανόν θα τα από την τώρα, διότι εκεί και αν το θράσο είναι στα ύψη, ε, είπε λοιπόν ο, ο Τσίπρα πολύ σωστά ότι εμεί ψηφίσαμε τα μέτρα, τα περισσότερα τα, των εξοπλισμών, αλλά δεν ψηφίσαμε το, ε, τη, τη βάση στην καλαμάτα των Ισραηλινών που θα το φτιάξουν οι Ισραηλινοί διότι εκεί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει περκοστολόγηση. Τι σημαίνει περκοστολόγηση, Γιατί δεν λε την αλήθεια ότι υπάρχει ζήτημα εδώ, όπω πήραν και προμήθειε. Πώ έγινε, τι σημαίνει πρικοστολόγηση. Έτσι, τυχαία κάποιο το έκανε για την ψυχή τη μάνα του. Προφανώ γιατί και συλλαδιάρισε και θέλει, δεν θε να υπάρξει πουθενά δικαιοσύνη. Είχε τέσσερα χρόνια και κυβέρνηση και όχι απλά ε... είχε έλλειψη δικαιοσύνη, τη βίαζε τη δικαιοσύνη και ήθελε ανομία. Και είχε ανομία, γι' αυτό και τώρα δεν να πει την αλήθεια, μη σπάσει κολεγιά. Και μη... γιατί άμα σταματήσει ένα να βάζει το χέρι στο μέλι, ο Μητσοτάκη για παράδειγμα, δεν θα μπορέσει ούτε ο Τσίπρα να το κάνει, και αυτό κι αν είναι λαδιάρη και με το κεφάλι στο μέλι, όχι με το χέρι, με το κεφάλι στο μέλι. Γι' αυτό και δεν είπε την αλήθεια και είπε, υπάρχει, υπήρχε υπερκοστολόγηση στη βάση τη καλαμάτα. Τι υπερκοστολόγηση, τι σημαίνει αυτό. Έτσι, απλά κάποιο του βγήκε ένα μηδενικό παραπάνω. Τι είσαι, δεν θα πρέπει να ασκήσει έλεγχο, τι είσαι, Μαριο... Τι είσαι, Σκιάχτρο, είσαι, Μαριονέτα, είσαι στη Βουλή για να το βλέπει την υπερκοστολόγηση και να λε, Α, είναι υπερκοστολόγηση. Ποιο θα ασκήσει έλεγχο. Ο φούφουτο, τι, τι, σε πληρώνουμε σένα. Να μα εξαπατά με τη γλώσσα που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί, με τα ελληνικά που δεν, δεν, δεν γνωρίζει. Κόρακα, κοράκομαι, κομμάτι δεν βγάζει προφανώ και το ακόμα πιο ντροπιαστικό και προσβλητικό νομίζω για μα μίλησε για αμυντική βιομηχανία. Λέει: Δεν έπεσε, λέει, ένα ευρώ ε, στην τετραετία τη Νέα Δημοκρατία στην αμυντική βιομηχανία και το χωρί πάρα πολύ. Ένα άνθρωπο που μισεί την Ελλάδα ε, και τα εθνικά τη δικαιώματα, ενώ ο ίδιο δεν έριξε ούτε πέντε ούτε λεπτά, ούτε σέν ούτε μισό ευρώ δεν έριξε ο ε, Τσίπρα και η κυβέρνησή του στην αμυντική βιομηχανία. Ξαφνικά τώρα την, ε, την σκέφτηκε, θυμήθηκε, ξύπνησε. Σου λέει να παίξω και τον πατριωτικό χαρτί. Ποια χαρτιά υπάρχουν, τα παίξω όλα. Διότι είμαι ορισμό στα πατεώνα. Ό,τι μπορεί να κολλήσει το παίζω. Και όπου ό,τι αρπάξουμε. Ό,τι αρπάξουμε από ψήφο, τα παίζουμε όλα για όλα. Ο ορισμό του γυρολόγου. Ο ορισμό του πολιτικού τσαρλατάνου. Λοιπόν, συνέχεια. Ο Στρόιτερ που νομίζω ήταν από του χειρο... χειρότερου. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τι την... ερωτήσει του και νομίζω πραγματικά ότι ε, η ερώτηση στον κύριο Ανδρουλάκη μετά ήταν η πιο, ε, από τι πιο επωνίδη τη βραδιά. Ερώτηση στον κύριο Ανδρουλάκη του λέει: Δεν έχετε συναντήσει τον Μητσοτάκη τόσο, τόσο καιρό, το έχετε πει ο ίδιο. Και θέλω να μου πείτε πώ από τη στιγμή που δεν έχετε συναντήσει τον Πρωθυπουργό τόσο καιρό, τέσσερα χρόνια, αύριο μεθαύριο γίνετε Πρωθυπουργό, θα συναντάτε ξένου ηγέτε. Άκου ερώτηση. Δηλαδή, αν υπήρχε μια σοβαρή χώρα, αυτέ οι ερωτήσει θα, θα, ο συντονιστή θα λέγε τι ερώτηση είναι αυτή, πάρτε πίσω. Αλήθεια. Και όλοι οι υπόλοιποι ομιλητέ θα λέγανε, σα παρακαλούμε κύριε Ανδρουλάκη, θα του έλεγαν οι διπλανοί του πολιτικοί αρχή, μην απαντήσετε σε αυτή τη φα, τη, φαύλη, τη φαυλότητα. Σε αυτή τη φαυλότητα, μην απαντήσετε. Τι, τι ξεφτί λένε αυτοί. Δηλαδή, επειδή δεν έχει δει το Μητσοτάκι, που θα σα πω γιατί δεν το έχει δει, δεν μπορεί να δει ξένου γιατί Τι προσβλητική, τι. Όχι απλά πήγα να το παίξει έξινο και ότι κάνω μια. Ε, με σπόντα και τρίπλα τσί, κέρια καυστική δεν ήταν καυστική, ανεγκέφαλη ήταν δεν, δεν συνάδει το ένα με το άλλο και γιατί, γιατί δεν συνειδητοποιεί, τι είσαι προφανώς είσαι στο, στο μηντιακό χώρο και το, είσαι του συστήματος αλλά γιατί δεν, δεν συνειδητοποιούμε όλοι και δεν τολμούμε γιατί μάλλον από τη στιγμή που ισχύει το κράτος των υποκλοπών που χτιάξει ο Μητσοτάκης ισχύει είναι πραγματικότητα αντί για να είστε όλοι ας πούμε μενοχικά με να σιωπάτε Δηλαδή, βγαίνετε και στην αντεπίθεση και τολμά και λε στον Ανδρουλάκη που έγινε θύμα αυτή τη επίθεση. Ε, δεν του μιλά, δεν ξέρει γιατί δεν του μιλάει. Εσύ δηλαδή, αν έχει αξιοπρέπεια, ρωτάω. Εσύ αν ο άλλο είναι πολι πολιτικό και ο πολιτικό αντίπαλο, το πολιτικό τίποτα που λέγεται Μητσοτάκη, σου, σου επίθεση με το, με το Predator και σου παρακολουθούσε τι συζητήσει με τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, ξέρω τι, ό,τι, ότι έχει. Δηλαδή, εσύ θα του, θα του μιλούσε αυτόν τον άνθρωπο μετά και θα του έδινε στο χέρια του, λε, Γεια σου, κύριε Πρωθυπουργέ. Πώ θα. Δηλαδή, Άσε πως θα έβλεπε ο κόσμος που θα σε θεωρούσε τίποτα, τίποτα ένιω αν έκανες κάτι τέτοιο. Εσύ θα σε βώσεις τον εαυτό σου. Την έχεις να απάντηση σου λοιπόν γιατί δεν, απα... δεν, συναντιέται με τον Μητσοτάκη. Καλά κάνει και είναι προς τιμή του. Άρα τι ήταν αυτή η, η σάπια άθλια ερώτηση. Απονομοποίηση πλήρης. Απονομοποίηση πλήρης των δημοσιογράφων. Εδώ πέρα. Ε, και απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο οποίο είπε πάλι κάτι σωστό, έθιξε πάλι το θέμα του, του Βέτο Στου Τούρκους για τα εξοπλιστικά του προγράμματα και να υπάρχει βέτο, και αυτό είναι μια πολύ σωστή ιδέα. Απορώ, γιατί την έχουν αναλάβει όλα τα κόμματα, τουλάχιστον σαν ε, ψεύτικη προεκλογική υπόσχεση, είπε μετά κάτι το οποίο εντάξει, δεν, δεν ευσταθεί. Είπε ο κ. Καρδουλάκη να αναγκάσουμε, λέει, να πληρώσουν τα σύνορά μα με την Τουρκία είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Entah, αυτό είναι ερμηνεία δικιά σου και του Μιζωτάκη και άλλων. Να είμαστε λίγο ρεαλιστέ, να λέμε στον κόσμο την αλήθεια, να λέτε ψέματα, δεν θα, θα σα επιτρέψουμε. Και επειδή λένε ευρωπαϊκά τα σύνορα, να βάλουμε του Ευρωπαίου να πληρώσουν και αυτοί για το φράχτη στον ευρώ. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν καν να συμμετάσχουν στο αυτό το οποίο γίνεται, δεν θέλουν να δεχτούν πρόσφυγε, δεν θέλουν να δεχτούν μετανάστε, δεν, δεν θέλουν, δεν θέλουν, δεν θέλουν. Το γεγονό ότι δεν θέλουν και λε εσύ το λαό θα του βάλουμε να πληρώσουν είναι λίγο αστείο. Και νομίζω εκτίθεσε. Μετά, ε, ο κύριο Στάθη που ήταν αξιοπρεπέστατο, τον κύριο Κουτσούμπα, του είπε ότι, τον ρώτησε, αν τρυπήσουμε στην ΑΟΣ, στι ψευτο... ψευτοέρευνε του Μητσοτάκη, και οι Τούρκοι αντιδράσουν και έρθουν για βοήθεια οι Γάλλοι και μα βοηθήσουν κτλ. Βάσει, βάσει τη αμυντική συμφωνία που έχουμε με του Γάλλου. Είναι κακό αυτό, κύριε Κουτσούμπα. Και απάντησε ο Κουτσούμπα, ο πραγματικά νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αιμονή. Και όταν έχει αιμονή με το οτιδήποτε, δεν μπορεί να δει την αλήθεια και δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στον κόσμο. Ε, απάντησε λοιπόν ότι οι εξοπλισμοί μα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Αυτό είναι το αφήγημα που έχει ας πούμε δεν ξέρω, τα κομμουνιστικά κόμματα άλλων χώρων θα μπορούσαν να έχουν τέτοιο αφήγημα. Τη Ιταλία, για παράδειγμα, όχι τη Ελλάδο. Καταλάβετε λίγο που είστε. Δεν είστε απλά κομμουνιστέ. Πρώτα είστε Έλληνε και μετά κομμουνιστέ. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο. Γι' αυτό θα μου το απαντήσετε εσεί ίδιοι. Τι σημαίνει αυτό ότι οι, τα, οι, οι εξοπλισμοί μα εξυπηρετούν τα συμφέροντα τη Ελλάδο έναντι τη Τουρκία και όχι τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Αν δηλαδή να το καταλάβετε αυτό, δεν καταλαβαίνετε το πόσο. Βιο, το πόσο βασική ζωτική απειλή για τη χώρα μας είναι η Τουρκία, αποτελεί η Τουρκία. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Εδώ, τρεις κρίσεις. Και πριν από αυτές, η κρίση του, Τσανταρλή, ενός άλλου πλοίου στο Αιγαίο και η διπλή εισβολή στην Κύπρο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω καλύτερα. Διαβάστε αν θέλετε βιβλία να καταλάβετε για ποιο λόγο η Τουρκία είναι, αποτελεί ζωτικής, είναι ζωτικό ζήτημα να είμαστε ασφαλείς από την Τουρκία, αποτελεί απειλή άμεση και διαρκής και συνεπέστατη και με συνέχεια έναντι του ελληνισμού. Άρα οι εξοπλισμοί μα δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, εξυπηρετούν τα τη πατρίδα μα. Τώρα, αν κάποιοι, όπω ο Μητσοτάκη, που είναι το παιδάκι των Αμερικανών, ο, 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 ο πράκτορα των Αμερικανών, πράγματι ξεγείμενε στα νησιά για να κάνει αποστρατικοποίηση όπω θέλαν οι Τούρκοι, στέλνοντά ποτίθε... τα στην Ουκρανία, αυτό είναι ένα έγκλημα και θα σα έβγαζε το καπέλο αν τολμούσατε να το πείτε. Αλλά δεν τολμήσατε. Κάνει την τολμή να το πει. Λοιπόν, και είναι λέει η χώρα μα, επειδή λέει συμμετέχει στο ΝΑΤΟ και στι δράσει του, κτλ., ότι προκαλούνται πιθανά αντίπεινα αντίον τη Ελλάδο λόγω τη δράση τη χώρα μα εντό του ΝΑΤΟ. Δεν είναι έτσι. Η χώρα μα δεν απειλείται ουσιαστικά από καμιά άλλη χώρα πέρα από την Τουρκία. Ξαναλέω αυτά τα αφηγήματα ότι απειλούμαστε στα πάλι χώρε επειδή συμμετέχουμε σε καμπάνια του Νάτο κλπ. Αυτά είναι αφηγήματα για τρίτε χώρε, όχι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει άμεση απειλή καθημερινή. Δεν ξέρω να ξέρετε τι γίνεται στο Αιγαίο. Καθημερι... Υπάρχει ένα ακύρωτο πόλεμο. Και απειλούμαστε κάθε μέρα από την Τουρκία. Αυτή η φιλολογία, η μπελοφιλολογία θα έβγαζε νέα μα κάποια τρίτη χώρα. Εδώ δεν πιάνει, δεν φτουράει. Και νομίζω εκτίθεστε και αποδυναμώνετε την σωστή ιδέα σα ενάντια στο Νάτο που είναι σωστή σε πάρα πολλά πράγματα. Όπω είπε πιο συνέχεια ο κ. Κουτσούμπα, ότι ήταν λάθο η επιθετική μα στάση στο Ουκρανικό. Βέβαια ήταν λάθο, έχει δίκιο. Αλλά όταν λε αυτά τα άσχετα τα οποία δεν συνάδουν την πραγματικότητα και φαίνεται ότι έχει ιδεολειψίε, δεν μπορεί να ακούσει ο κόσμο. Δηλαδή, εγώ εντάξει, προσπάθησα να τα ξεχωρίσω, μου κάνει λίγο αστείο. Λε κάτι σωστό, αλλά έχει ακυρωθεί από, το, από την ιδεολειψία σου. Ε, Παπαδάκη στον κύριο Βελόπουλο πάλι για θέματα εθνικά. Είπε ο κύριο Βελόπουλο ότι με τη Δύση λέει χάσαμε τη Μακεδονία. Κουφάθηκα. Τι είναι με τη Δύση. Δηλαδή, αν ήμασταν με τη Ρωσία, θα με τη Μακεδονία. Τι ερμηνεία, Ποιο είδε το σκονάκι να το πει αυτό το πράγμα. δεν έχετε καταλάβει, μάλλον που με τη Μακεδονία. Θα σα πω, υπήρξαν πιέσει. Όχι αφόρητε, μην ακούτε το τζιπροκαμένο και τον κοτζιάκ, τον κατρούγκαλο, τον ταχυδεκτηργό αυτό, τον περιφερόμενο. Οι, πιέσει δεν ήταν πιο βαριέ από ότι ασκήθηκε το 8 στο Βουκουρέστι, που εκεί ε, υπήρξε βέτο. Οι πιέσει ήταν από την Αμερική και τη Γερμανία, αλλά υπήρξαν πιέσει και στου Σκοπιανού Σλάβου. Και εκεί έπρεπε η χώρα μα να πει: Εντάξει, θα συμφωνήσουμε, θα κάνει πίσω όμω ο αδύναμο κρίκο αυτή τη ιστορία, αυτή τη σχέση που είναι τα Σκόπια. Α κάνουν πίσω η αδύναμη χώρα. Κάναμε πίσω επειδή είχαμε εθνομηδενιστέ και ανθέληνες Όχι, επειδή, όχι επειδή έχουμε σχέση με τη Δυτική Συμμαχία. Αυτό είναι μια. Εδώ υπάρχει σκοπιμότητα. Τι σημαίνει ότι με τη Δύση χάσαμε τώρα Μακεδονία. Όχι, όχι. Δεν, αν ήμασταν με την Ανατολή, δεν ξέρω με την Κίνα, με ποια μπορεί να ονειρεύεται κανένα, δεν θα υπήρχε διαφορετική. αν ο άλλο είναι μειοδότη, θα τα δώσει όλα σε ένα βράδυ όπω και έγινε. Επίση κάτι το οποίο ε, και αυτό νομίζω ε, είναι. Α, σωστό πρέπει να το πω αυτό. Είπε για τη μερική αποστρατικοποίηση των νησιών που πραγματοποίησε ο Μιζωτάκη. Και το είπε, τελικά το είπε ο κ. Μπράβο του. Ε, νομίζω ότι ήταν ο μόνο που το είπε και έθεξε μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει να την γνωρίζει ο λαό για να ρίξει μαύρο κατά μαύρο στην κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Να μείνω λίγο στι πρέσπε. είπε ότι εγώ θα αλλάξω τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν ξέρω τι σημαίνει θα αλλάξω. Να σα πω βάσει διεθνού δικαίου, το οποίο δεν το σέβεστε όπω κατάλαβα, αλλά βάσει διεθνού δικαίου η, η, η Συμφωνία των Πρεσπών ε, ακυρώνεται. Υπάρχουν σαφέστατη λόγια, του έχω αναφέρει σε πολλά βίντεο μου. Βάσει τη Σύμβαση τη Βιέννη για το Δίκαιο των Συνθήκων, είναι η Σύμβαση των Συμβάσεων ουσιαστικά, το πώ γίνονται διεθνεί συμβάσει μεταξύ, μεταξύ χωρών, όπου εκεί υπάρχουν πολλέ περιπτώσει μεταξύ των οποίων είναι η απειλή, η δωροδοκία, η απάτη και το καθεξή με τις οποίες αν τις ενεργοποιήσουμε αυτές τις διατάξεις της συμβάσεις αυτής ακυρώνουμε μονομερός αυτή την κατάπτυση συμφωνία δεν ξέρω τι σημαίνει θα την αλλάξω προς το καλύτερο προς το χειρότερο τι σημαίνει θα την αλλάξω την ακυρώνουμε όχι δεν την αλλάζουμε την ακυρώνουμε για να την αλλάξει. θέλεις μια άλλη κυβέρνηση απέναντι σου σκοπιανή που να κάτσουν στο τραπέζι και να πούνε να το αλλάξουμε, να το κάνουμε διαφορετικά. Όχι. Την ακυρώνουμε μονομερό βάσει τη σύμβαση τη Βιέννη. Και επειδή δεν το σέβεσαι δεν το δεν σέβε διεθνέ δίκαιο και μου έκανε εντύπωση, είπε ο κ. Βελόπουλο δεν υπάρχει διεθνέ δίκαιο και ότι αυτό είναι το επιχείρημα του ηττημένου. Τι λέει είναι αυτή. Ποιο λέει ότι δεν υπάρχει διεθνέ δίκαιο, επειδή δεν το γνωρίζετε. Υπάρχει κανονικότατα. Σα πληροφορώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη, ο μισό που παίρνετε, η φόρη που πληρώνετε, το νόμισμά και όλα αυτά λειτουργούν βάσει διεθνού δικαίου. Σα πληροφορώ. Όλοι οι θεσμοί είναι το, από την Ευρωζώνη Οπότε όλο το σύστημα αυτό έχει στηθεί σε κανόνε και νόμου, οι οποίοι αποτελούν μέρο του διεθνού δικαίου. Μπορεί να μην σα αρέσουν, να μην αρέσουν ούτε σε μένα, να είναι άδικοι, να, 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 να. να αλλά είναι διεθνεί κανόνε και διεθνεί νόμοι. Οι οποίοι έχουν αποφασιστεί και δυστυχώ, ειδικά για τι διεθνεί σχέσει, είστε κι εσεί εναντίον τη πειρατική και διχοδιοκτική ε, ε, τάση τη χώρα μα στο Ρωσοκρανικό εκεί υπήρχαν 27 ναι. 27 χώρε είπαν να κάνουν αυτά τα πράγματα και έτσι λέφθησαν οι αποφάσει. Το γεγονό ότι λαμβάνουμε αποφάσει ομόφωνα, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κομμάτι του διεθνού δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο το έχουμε δεχτεί και εμεί οι ίδιοι. Άρα είναι αστείο να λέτε ότι υπάρχει διεθνέ δίκαιο. Βεβαίω και υπάρχει και βεβαίω και είναι με το μέρο μα, στο Αιγαίο παντού και στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν θα το απολέσουμε επειδή εσεί δεν το καταλαβαίνετε. Ακού δεν υπάρχει διεθνέ δίκαιο και είναι το, το επιχείρημα του τιμένου. Λοιπόν. Ε... Εξαιρετική ερώτηση τη κυρία Τζίμα που αν και λόγω του κύριου Σακελαρίδη θα περίμενε κανεί ότι. Α, εντάξει, τον κύριο Βορουφάκη την έκανε την ερώτηση αυτή. Όχι, επανήλθε μετά και εναντίον του Τσίπρα. Ήταν η έκπληξη τη βραδιά. Νομίζω ήταν τρομερή η ερώτηση τη, παρόλο που ξαναλέω εξ αρχή την κρίνω ακατάλληλη λόγω των σχέσεων που είχε ο κύριο Σακελαρίδη με τον Τζιπρα κολλητή, δεν ξέρω εκεί εκπρόσωπό του συμβουλό του, δεν ξέρω, άρα προφανώ αν είσαι παντρεμένη με έναν τέτοιο άνθρωπο, δεν μπορεί να είσαι αντικειμενική. Είναι υπέρβαση, πρέπει να είμαστε να σκεφτόμαστε δύο και τρει αυτά τα οποία λε. Κι όμω έκανε εξαιρετικέ ερωτήσει. Νομίζω ότι έλαμψαν οι, ερωτήσεις, οι ερωτήσει τη. Είπε λοιπόν στον κύριο Βαρουφάκη, τι θα έκανε σαν να γίνουν ήμια. <laughs> λοιπόν, αυτό νομίζω είναι ε, με αυτή την απάντηση ο Βαρουφάκη εύκολα κρίνεται όσο χειρότερο των χειρότερων τη βραδιά, ο μεγάλο ηττημένο. Η, η, πολιτική ξεφτύλα η, η, το βραβείο νομίζω ότι δικαιωματικά το παίρνει ο ίδιος τον ρώτησε, τον ρώτησε, λοιπόν ε, προφανώς τον στοχοποίησε διότι το κόμμα του είναι ανθεληνικό και το ρώτησε του λέει τι θα έκανες αν γίνονταν πάλι η μία αν δηλαδή πραγματοποιούσαν απόβαση οι Τούρκοι σε ελληνικό νησί η πρώτη αντίδραση πολιτικά αντικεί γιατί δεν είναι πολιτικά της παρόλο που το παίζει λαϊκός και κουλ cool και φοράω πέτσινα μηχανή ε, πρέπει λέει να διατηρήσουμε η απάντησή του τα ερίσματα που έχουμε διαρκώς Δη δηλαδή, τι εννοεί να είμαστε πολιτικά ορθοί, τι σημαίνει να διατηρήσουμε τα ερίσματα. Τα ερίσματα που έχουμε διεθνώ πρέπει να τα διατηρήσουμε. Δηλαδή, να μην φανεί ότι είμαστε ακραίοι, ενώ οι άλλοι έχουν αποβαστεί, έχουν πραγματοποιήσει απόβαση σε νησί. Και του είπα απόβαση σε νησί, που σημαίνει μπορεί να είναι κυρόδο ή οικό. Να διατηρήσουμε τα ερίσματα, να φανεί ότι είμαστε με το διεθνέ δίκαιο, ενώ ο άλλο έχει πραγματοποιήσει απόβαση. Οι άλλοι κάνουν εισβολή, και ο Βαρουφάκη σκέφτεται το πώ θα φανεί η Ελλάδα η εικόνα τη στα διεθνή ερίσματα. Δηλαδή να εξετάσουμε το επικοινωνιακό κομμάτι τη διαχείριση. Η αντίδραση λέει πρέπει να είναι διπλή. Τηλεφωνήματα παντού και να ακούσουμε τι ενόπλε δυνάμει για να αποσοβήσουμε τον κίνδυνο στη βραχονισίδα. Ποιο είναι να αποσοβήσει τον κίνδυνο, αφού η ερώτηση είναι αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η απόβαση. Δηλαδή, μετά, έχει ήδη καταληφθεί η βραχονισίδα ή το νησί. Αυτή είναι η ερώτηση. Και η, η απάντησή σου είναι να, να τηλεφωνεί, τηλεφωνήματα παντού, να πάρουν φωτιά τηλέφωνα και να ακούσει τι δυνάμει για το πώ θα αποσοβήσει τον κίνδυνο τη βραγονισίδας του νησιού που έχει καταληφθεί. Ο άνθρωπο αυτό είναι, είναι αρχηγό κόμματο του Κοινοβουλίου για να καταλάβετε πόσο ξεφτυλισμένο και σάπιο και ανθεληνικό και για κατάργηση είναι το ελληνικό κοινοβούλιο. Για κατάργηση. Γι' αυτό λέω να καταργηθεί ο κοινοβουλευτισμό. Για να πάμε σε δημοκρατία. Ακούστε απάντηση. Να φωτιά λέει τα τηλέφωνα, να, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μα πήραν νησί. Να ενημερώσουμε τον κόσμο την κατάσταση, status update, την κατάσταση στα νησιά μα. Παιδιά, χάσαμε ένα νησί, το ξέρετε. Μπήκαν αυτοί και μα το πήραν. Παραπονιόμαστε. Πραγματικά νομίζω εκεί ξεφτυλίστηκε. Δεν μπορούν, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει τόσο παραπάνω. Και όμω. Ε... Μετά είπε και μια πρόταση του κόμματό του που και αυτή κάνει κόλαφο. Δεν είναι, όχι απλά είναι, μειοδοτικό κόμμα ανοιχτά με αυτά τα οποία είπε. Η πρότασή του λέει είναι μια διεθνή για τα ζητήματα τη διαφορά με την Τουρκία, διεθνή περιφερειακή διάσκεψη για τη χάραξη των θαλασσίων ζωνών. Αυτή η διεθνή περιφερειακή διάσκεψη είναι ακριβώ θέση τη Τουρκία. Και είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει ποτέ, ουδέποτε ουδέ να συμβεί. Μια διεθνή δηλαδή συνδιάσκεψη με ανθρώπου άλλου, όπω είναι οι Λίβοι, οι Μαλτέζοι που του έχουν εξαγοράσει, όλη τη χώρα την έχει εξαγοράσει ο Ρντογάν. Τη αν έχει εξαγοράσει ο Ερντογάν, να κάνουμε μια διάσκεψη με όλου αυτού για να μα πούνε ποια είναι τα δικαιώματά μα, τα οποία μονομερό μα τα δίνει το διεθνέ δίκαιο. Αυτή είναι η άποψη του Βαρουφάκη. Να μαζευτούν όλοι και οι εχθροί μα κτλ., να μα πούνε ποια είναι τα δικαιώματα που μα δίνει μονομερό το διεθνέ δίκαιο. Είναι μια άκρο προδοτική θέση. Αυτό το κόμμα πραγματικά ε, νομίζω ότι ε, πρέπει πολιτικά να το καταστρέψουμε. Και επίση μίλησε για κατάργηση τη υποχρεωτική στράτευση γιατί λέει δεν λειτουργεί όπω μα έχουν αποδείξει οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι με τον επαγγελματικό στρατό, οι οποίοι είναι 305 εκατομμύρια Αμερικανοί, και οι οποίοι οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να έχουν μισθοφορικό στρατό λόγω και του δημογραφικού του, και το ότι δεν είναι μια χώρα που απειλείται από ένα δημογραφικά αντίπαλο στα σύνορά τη διαρκώ. σα-ίσα οι Αμερικανοί είναι αυτοί που απειλούν. Άρα, εμεί έχουμε έναν αμυντικό στρατό. Οι Αμερικανοί έχουν ένα επιθετικό στρατό, έναν επαγγελματικό επιθετικό στρατό με, με ενισχυμένη τεχνολογία που δεν την έχει, δεν έχουν οι ελληνικέ συνένοπλε δυνάμει. Δεν έχουν την τεχνολογία που υποστηρίζει και καλύπτει τα κενά ε, του δημογραφικού ζητήματο. Αλλά και πάλι και δημογραφικά οι Αμερικανοί είναι 305 εκατομμύρια. Πώ συγκρίνει και λε, δηλαδή, υπα... ε, κάνει, κανείς... όπω λέει, μας δείχνουν οι Αμερικανοί, δεν χρειάζεται να έχεις επαγγελματικό στρατό. Τι, τι άσχετο είναι αυτό ο άνθρωπο. Δεν είναι και οικονομολόγος που αντίθεται. Δηλαδή, και μαθηματικά να το δει. Πώ συγκρίνει το. Και, τα, και ποσοτικά λόγω του ότι έχουν πιο προηγμένα συστήματα, άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που καλύπτει κενά, αλλά και δημογραφικά είναι περισσότεροι. Πώ συγκρίνει. Ε, η κυρία Ζαχαρέα, που πάλι και εδώ, να, μια ακόμα πάσα, από την, ε, είναι δυστυχώς ε, η γυναίκα πρώην εκπροσώπου του Καραμαλή και είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι πάσα και του είπε να μα πει τι πέτυχε η Νέα Δημοκρατία σε ενόπλε δυνάμει. Τρομερή ερώτηση. Άρα ο Μιζοτάκη μέχρι στιγμή έχει δύο πάσε. Από την Ανιψιά και από την γυναίκα του Ρουσόπουλου. Εκεί ο Μιζοτάκη με μια αντριχιαστική φωτογραφία, πραγματικά πιο, γραφη... Πιο παλαιοκομματικός, θα μου πει κοινοκράτηση είναι, αλλά πιο, πιο πάλι ο κομματικό πεθαίνει με τη φωτογραφία την έδειχνε εδώ. Θα σα δείξω, λέει, τις τι φρεγάτε. Πραγματικά <laughs> μια αθλειότητα. Τρομερή ποιότητα. Και αυτοί οι κοινολόγοι που και οι TikTokers που έχετε, φαίνεται η ποιότητά του. Ε, Μα έδειχνε λοιπόν αυτό και αυτό. Σκοπελόπουλο τα κάνανε αυτά με, τα, με τι φωτογραφίε στην κάμερα. Πραγματικά λε και βλέπω, α πούμε, τηλεοπτικό παράθυρο 50 χρόνια πίσω. Ε, είπε λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι Επέμεινε στην οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Δεν καταλαβαίνω τι είναι θαλάσσιες ζώνε, γιατί είναι πολλέ και δεν είναι μία. Επέμεινε. Όχι, λέει πρέπει να αλλάξουμε, να οριοθετήσουμε η μόνη μα διαφορά να αυτή με την Τουρκία οι θαλάσσιες ζώνες ποιες είναι αυτές, προφανώς εννοεί την Αγιαλίτιδα ζώνη, μαζί με την ΑΟΖ. Η Αγιαλίτιδα ζώνη είναι η φο... η... τα χωρικά μας ύδατα. Τα οποία, όπως είπα, μονομερό το διεθνέ δίκαιο μας τα δίνει ε, στα 12 και ο Μιτσοτάκη τα διαπραγματεύεται, όπω και αδερφοι, το έκανε άλλωστε. Είμαι και ο πατέρα του. Διαπραγματεύεται, διαπραγμάτευτα αυτά τα οποία είναι εθνικό εδάφο τη χώρα. Γι' αυτό και λέει θαλάσσιε ζώνε. Κλείνει το μάτι καταλαβαίνουν και όχι θαλάσσια ζώνη. Αυτά. <laughs> Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε στην επόμενη κατηγορία εν, ενότητα. Κράτη, θεσμοί και διαφάνεια. Εδώ γελάμε. Έκλεγα όταν άκουσα το όνομα τη ε, ε, κατηγορία αυτή ενότητα. Τι σημαίνει διαφάνεια, θεσμοί στη χώρα μα. Εδώ γελάμε για να μην κλαίμε. Λοιπόν, bon, έγινε μια ύπουλη υπου ερώτηση στον κύριο Ανδρουλάκη. Τον ρώτησαν αν δεν πιστεύετε τη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το αδιανόητο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ε, είναι πολύ κρίμα, διότι είπε ναι. Ε, και είναι κρίμα, διότι στοχοποιήθηκε. Και επειδή εντάξει είναι συστημικό το κόμμα του, είναι καθεστωτικό δυστυχώ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να κοιτάξει την αξιοπρέπειά του, την αλήθεια, τη δημοκρατία. Και να πει, παιδιά, δικαιοσύνη είναι κατάπτυστη στη χώρα. Δεν είναι ελεύθερη. Το, το κόμμα μου έχει τεράστιε ευθύνε που δημιούργησε μια πλήρω εν δουλοπρεπή στο πολιτικό προσωπικό δικαστική εξουσία και πιστεύω σαν νέος άνθρωπος πρέπει να αλλάξει. Δυστυχώς από όλα αυτά δεν είπε τίποτα από όλα αυτά διότι δεν είναι εκεί, είναι για άλλα. και είπε λέει ότι επικαλέστηκε και την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα η οποία λέει ότι είμαστε Ευρωπαϊκό κράτος και τα λοιπά και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια έρευνα τώρα την οποία σας ανέφερα και εγώ ή το Ευρωκοινοβούλιο έκανε μια έρευνα για το ζήτημα αυτό και είπε ότι κάτι, κάτι, γίνεται, δεν γίνεται τίποτα κύριε Ανδρουλάκη και δυστυχώς λέτε ψέματα στον κόσμο. Η ίδια η Ένωση, η, η ίδια η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωκοινοβουλίου είπε ότι δεν γίνεται καμία έρευνα στη χώρα. Άρα θα έπρεπε να πάρετε, αν φοβόστε να πείτε την αλήθεια μόνο σας για τις ευθύνε που έχει το κόμμα διαχρονικά για την εξαρτημένη και εκφυλισμένη δικαιοσύνη. Θα μπορούσατε να πάρετε πάσα από το πόρισμα τη Ευρωβουλή και να πείτε ότι, όπω είπε και η Ευρωβουλή, δεν καμία έρευνα, άρα υπάρχει θέμα δικαιοσύνη. Δυστυχώ, Πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο τον ρώτησε είναι αν. Ε, τον το ρώτησε ουσιαστικά η, ε, η ερώτηση αυτή ήταν ε, αν για τα άρθρα 91, που σα τα έχω πει πάρα πολλέ φορέ, διαβάστε τα, είναι τα άρθρα με τα οποία η πολιτική, ο κάθε περαστικό του Μαξίμου, ελέγχει του δικαστικού στη χώρα, του δικαστέ. Και αντί για να πει, ναι, υπάρχουν αυτά τα δύο άρθρα κόλαση, ε, τα οποία δυστυχώ το κόμμα μου τα έφερε και τα αποστηρίζει κτλ. Αντί για να πει αυτή την αλήθεια, είπε το ψέμα και ακόμα ε, είναι ακόμα χειρότερο διότι το, το, ψέμα αυτό υποστηρίζει την απεχθή κίνηση εναντίον του. Αυτό σημαίνει πολιτικό δυστυχώ. Να χάνει και την ευτυχία σου, όχι μόνο το δίκαιο και να λε ψέματα στον κόσμο, αλλά να μειώνει και τον εαυτό σου. Ήταν θλιβερό. Ε, πολύ πιθανό. Άρα είναι προφανέ ότι το Πασόκ θέλει εξαρτημένη δικαιοσύνη. Όλα τα κόμματα το θέλουν, του βολεύει πάρα πολύ. Έλεγε μετά για μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν ξέρω που την έχει δει. Ε, αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραίο είναι ότι δεν μου αρέσει αυτό το, η κατάληξη αυτού του σκανδαλού. Δεν θέλω απλά κάποιοι να παραιτηθούν και να χάσουν τι θέσει του. Αυτό δεν έχει καμία αξία, γιατί μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το ανεψιό του Μητσοτάκη. Δεν έχει να λέει τίποτα αυτό. Αυτό το οποίο θέλω είναι κάποιοι να πάνε φυλακή. Προ, Προφανώ. Προφανώς. Και μετά, μια πρα, πραγματικά προκλητικότατη ερώτηση του Παπαδάκη ένα, στον κύριο Αντρουλάκη. Προκλητικότατη. Προκλητικότατη. Με γελάκια ο Παπαδάκη είπε στον. Ε, είπε στον δηλαδή τι εννοείται, να πάνε κάποιοι φυλακοί, άρα και ο Πρωθυπουργό. Γιατί γελάτε, δεν κατά και πρωθυπουργό. Δηλαδή, άμα ο πρωθυπουργό δεν πρέπει να πάει. Τι είναι βασιλιά σα είναι, και αν είναι δικό σα, πείτε το. Ότι είστε βασιλικό, να κάνετε στην άκρη, να ξέρουμε να μην σα βλέπουμε μπροστά μα. Τι σημαίνει με γελάκια. Άρα να πάει και. Ναι, να πάει και πρωθυπουργό. Άμα υπάρχουν ευθύνε πράγματι και αποδειχθεί ότι ήταν από πίσω και ήξερε και ότι παρακολουθούσε, φυλάκα βέβαια. Δεν κατάλαβα γιατί σα φαίνεται αδιανόητο. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί σα φαίνεται αδιανόητο. Και επειδή έχουν αξιώματα οι τυποτέ, το τίποτα, που απλά έχει ένα όνομα και το διόρισε ο μπαμπάκα και έχουν τώρα αξιώματα και οφίτσια είναι υπεράνω νόμου. Τι, τι, τι απόψει είναι αυτέ. Πού τι βρήκατε. Δεν έχουν σχέση με τον ελληνισμό αυτέ οι απόψει. Καμία σχέση με τον ελληνισμό. Και αστεία, κάνετε και αστείακια κιόλα. Και δυστυχώ. Αν έχει ευθύνε, ναι, βέβαια. Για να πει και φυλακή να μπουν όσοι έχουν ευθύνε. Και δυστυχώ δεν είπαν τουλάχιστον ναι. Έπρεπε να πει ναι. Να πει ακριβώ αυτό. Αν έχει ευθύνε ο παραδιπλανό μου, μπουζού. Και δεν είναι αστείο. Να μην γελάει κανένα. Αυτό πρέπει να του πει, να δει τι θα είναι με τα νούμερα του. Αλλά πού να βρουν πολιτική ευθυξία και πολιτικό θάρρο γαλουχημένη μέσα σε του συστήματος. Στον κύριο Κουτσούμπα έγινε μια ερώτηση θεσμού και διαφάνεια για τα εισοδήματα των κομμάτων. Ακόμα αναλυθεί αυτό. Αυτό με το κουκούέ με την ασυνδοσία είναι δεκαετίες ακόμα αναλυθεί. Και λέει λοιπόν, δεν είναι βέβαια μόνο το κουκούέ Όλα είναι. Ε, μα είπε ο Γιώργο Κουτσούμπα ότι δεν, δεν αναρτούμε πουθενά δημόσια. Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνουμε. Όλα τα άλλα λέει τα κάνουμε. Έχουμε ορκωτού λογιστέ κτλ. Το μόνο που δεν κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ποιοι είναι οι χρηματοδότε μα. Τι λε, Κατά τα άλλα καταδικάζει υποτίθεται του εφοπλιστέ, του πλούσιου που πληρώνουν τα άλλα κόμματα. Αλλά εσύ δεν θέλει να βάλει τα νόματα των χρηματοδοτών σου. Γιατί λέει, Δεν θα βάλω τον οικοδόμο που θέλει να μου δώσει 2 ευρώ. Και που ξέρω εγώ ότι δεν είναι και ο επιχειρηματία μα με τον οικοδόμο που σου δίνει 2.000 ευρώ, ή 20 ή 200. Το ξέρω εγώ. Αυτό είναι κόλαφο αυτή η ομολογία. Δεν υπάρχει. Στο ξαναπεί πάρα πολλέ φορέ, δεν υπάρχει πλαίσιο στη χώρα και πρέπει να υπάρξει. Δεν μπορεί να δίνουν λεφτά ανώνυμα όποιο να είναι και να λειτουργούν τα κόμματα, να του διορίζουν. Δεν ξέρω ποιο πληρώνει τα κόμματα αυτά. Αλήθεια. Οι Αμερικανοί, ο Αλθανή στο Κατάρ, η Τουρκία. Δεν ξέρω ποιο πληρώνει. Αλλά δεν μπορούμε να μάθουμε. Δεν υπάρχει πλαίσιο. Και προφανώ δεν το θέλει κανεί το πλαίσιο, όχι μόνο ο κ. Κουτσούμπα. Βολεύει του πάντε δεν υπάρχει πλαίσιο. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί πληρώνονται, με, από, τρώνε από εμά οι τσέπε του γεμάτε με πετροδόλαρα, με αιματοβαμμένα χρήματα από παντού. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να ξέρουμε. Σε άλλε χώρε υπάρχει πλήρης λογοδοσία. Ε, μετά ο Βαρουφάκη κάτι είπε, μια βλακία εκεί για κληρωτού πολίτε, ένα σώμα για, την αθηναϊκή... για μια ιδέα. Τόλμησε να πάρει στο στόμα την αθηναϊκή ιδέα. Και μετά, στη συνέχεια για να δείτε το άλμα λογική, είπε να φτιάξουμε και ένα δικό μα FBI για να ελέγχει το πολιτικό και επιχειρηματικό έγκλημα. Πώ πήγε από την Αθηνική Δημοκρατία στο FBI, τρομερό επίπεδο. Λοιπόν, η κυρία Τζίμα πάλι, δεύτερο χτύπημα τρομερό. Μπράβο τη, πραγματικά τη βγάζω το καπέλο. Στην πρώτη ουσιαστική ερώτηση στο Μητσοτάκι, εντάξει, βέβαια, ήρθε από, ε, από την κυρία Τζίμα, τον ρώτησε για τα τέμπη και τι υποκλοπέ. Έπρεπε προφανώ ο Μητσοτάκη είχε ετοιμαστεί για αυτό, διότι είναι τα σκάνδαλα που θα έπρεπε να είχαν, θα, θα πρέπει να είχαν παρατηθεί 10 φορέ μέχρι τώρα οι Δημοκράτε και ο ίδιο, και να υπάρχουν έρευνε εναντίον του και ποινικέ. Τον ρώτησε λοιπόν να σκέφτηκε ποτέ να παρατηθεί. Και η πολιτική κατάντια που λέγεται Μητσοτάκη είπε όχι, δεν σκέφτηκα ποτέ να παραιτηθώ. Εγώ θα είχα σκεφτεί πολύ χειρότερα, κύριε Μητσοτάκη, αν, αν μάθαινα αυτά τα οποία συνέβησαν. Αφήστε τα τι υποκλοπέ, διότι ήταν δική σα ιδέα. Αλλά αυτό για τα τέμπη δεν σκεφτήκατε καν να παραιτηθεί την τροπή. Έσχο. Ανέλαβα, λέει, τι ευθύνε μου για τι υποκλοπέ, διώχνοντα δύο άτομα. Τρομερή ευθύνη ανέλαβε. Τρομερό κόστο. Και ρώτησε, ε, είπε ότι χάρηκε που ο Ανδρουλάκη πιο πριν, είπε ότι σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη, και έτσι ξεφτύλησε ο Ανδρουλάκη, του την έσκασε, του την έχωσε και καλά, να πάθει ο Ανδρουλάκη που τόλμησε να μην σέβεται τη δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει σύστημα, καθεστωτικό, κόμμα, νοοτροπία, το ΠΑΣΟΚ. Την μια χαρά. Και έτσι τον εξέθεσε. Καλά να πάθει. Χάρη που ε, ο κ. Σαντουλάκη σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι την έσκασε. Και ε, τον ρώτησε στη συνέχεια η Τζίμα του λέει θέλω να μου πείτε γιατί, παρα, γιατί παρακολουθήσατε τον Γεθά και τον Ανδρουλάκη. Και είπε ο ίδιος οι εξηγήσει που δόθηκαν δεν ήταν επαρκής. Το δέχομαι λέει αυτό. Ποιες εξηγήσει, Από ποιον δόθηκαν το από σένα. Με τα διαγγέλματά σου, αυτά τα οποία μα είπε, προφανώ και δεν ήταν επαρκή. Και η απάντησή σου τώρα είναι ότι δέχομαι ότι εξηγήσει την πιλότητα δεν είναι επαρκή. Ποιο κοροϊδεύει, ρε. Ποιο ρε. Έχει, έχουν θράσο αυτοί οι άνθρωποι. Ε. Είναι έχουν θράσο. Οι εξηγήσει λέει που σου στα δικαιώματά μου δέχομαι ότι δεν ήταν επαρκή. Γιατί δεν κρύβεσαι και κυκλοφορεί. Δηλαδή το, το γεγονό ότι συμμετείχε ο Μητσοτάκη και δεν τράπηκε, δεν τρέπεται να κυκλοφορεί σε φόρουμ που δεν είναι μόνο δημοκράτε χάπατα. αυτό που μόνο του πρόκληση είναι που δεν κρύβεται και κυκλοφορεί απέναντι σε όλου του υπολείπου, ανάμεσα στου υπολείπου μα. Η υπόθεση λέει ήταν μια σκιά για την κυβέρνησή μα. Τι σκιά! Έρευο ήταν, Τι. Ο άδιστα, όχι απλά. Και πάλι έβγαλε μια χάρτα, ένα, ένα, μια θλιότητα, και ένα σκίτσο. Το, το, το επίπεδο του και η ποιότητά του. Πάμε λίγο στην ε, ε, επόμενη κατηγορία. Την υγεία, παιδεία και κοινωνικό κράτο. Άλλο Βατερλό εδώ. Βαρουφάκη. Τόλμησε να πιάσει ε, στη, στο στόμα του. Μίλησε για μη κρατικά πανεπιστήμια ουσιαστικά. Ένα άνθρωπο που δεν έχει φοιτήσει καν στην Ελλάδα που ξέπλαινε την αθλειότητα των δημοσίων πανεπιστημίων εδώ που έχουν φτάσει και έχει διδάξει τα δημόσια πανεπιστήμια, αντί για να καταγγέλει την σάπια κατάσταση στα δημόσια πανεπιστήμια, αποφάσισε να πει να, να, να πει να μην υπάρξει τίποτα διαφορετικό στη χώρα, να μην υπάρξουν μη κρατικά, που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη και λειτουργούν, για να προωθήσει την κολεγιά του, τα λαμόγια και τι συντεχνίε του στην, στα σάπια πανεπιστήμια που ίδιο έχει, έχει, κάνει σάπια μάλλον. Και είπε που δεν τρέπεται ο επικίνδυνο, τα είπε, είπε κολέγια τη συμφορά ότι δεν είναι κρατικό. Μίλησε ο επικίνδυνο που έχουν κάνει καμπούλ και κάνταχαρτα τα δημόσια πανεπιστήμια, τολμάει και μιλάει και κρίνει. Τολμάει και μιλάει αυτό μέσα τα δημόσια πανεπιστήμια που τα έχουν κάνει με τι νεολαίρε και τι παρατάξει και του αούγκανου, που είναι ιδεολογικοί του ακόλουθοι, κάνταχαρ τα πανεπιστήμια και καμπούλ, τολμάει να μιλήσει, να εκφράσει άποψη που δίδασκε τόσα χρόνια με συνενοχή και με στη Λοιπόν. Ο Παπαδάκη έκανε μια πολύ εύστοχη ερώτηση στον Μητσοτάκη: Δεν τρέπεται που το παιδί. Δεν τρέπεται το λέω εγώ, δεν έχουν θάρρο. Δεν τρέπεσε που το παιδί στο Καστέλαιο πήγε στην Τουρκία για να το περιθάλψουν γιατί δεν υπάρχει σύστημα υγεία. Και απάντησε ο Μητσοτάκη: οραματιζόμαστε νέο εθνικό σύστημα υγεία. Τώρα το θυμήθηκε. Καληνύχτα. Χρόνια, τέσσερα χρόνια τι έκανε εδώ, Χαρταετό και πχνιδάκια. Ε, Επίση, να δούμε πόσο ε, ε, απαταιωνίε να λέει για ένα πρόγραμμα φόφη, φανημα, φόφη γεννηματά. Ε, της, ε, τη, τη βλακή αυτή την, την απάτη με τον προσωπικό γιατρό, που ήταν μια απάτη, είναι μια αθλειότητα και λέει πετυχαίνει και λειτουργεί στη, στο, στο κόσμο. Ενώ κυβερνούν το ράδιο, το Μεξικά, τα ράτζα του κάτω αλλά στη δημοσιογεία. Και πάλι άρχισε να αναφέρει κάποια στατιστικά μεμονωμένα, ε, τα οποία από μόνο του δεν, δεν, εξηγούν τίποτα. Δεν μα σου πω, έχω ένα στατιστικό Α, το οποίο δεν περιγράφει όλα τα, τα υπόλοιπα κατάσταση, αλλά παίρνει συγκεκριμένη εικόνα από ένα συγκεκριμένο σημείο και σου λέω να έχω αυτό το στατιστικό δεν στο πινακάκι που κάποιο μου εκτύπωσε κάποιο νεολαίρο τη Φονέδ να το πινακάκι δεν σημαίνει τίποτα είναι στρεψοδικία είναι εξαπάτηση δεν σημαίνει κάτι από μόνο του και νομίζω η Νέα Δημοκρατία αυτό είναι έτσι καλλιώς χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους ψευτοστατιστικά τα οποία είναι απομονωμένα και δεν ε, δεν να, 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 να εξάγει ένα εγγένει συμπέρασμα διότι δεν δε θέλουν κιόλα να εξάγει συμπέρασμα το κόσμο. Σου. Ο Τσίπρα, ο οποίο τολμάει ακόμα και μιλάει για διαπραγμάτευση με δανειστέ τότε, που αυτό δεν έχει περάσει ειδικό δικαστήριο για, την, για, το έγκλημα με, την, με, με τι διαπραγματεύσει και τα capital controls κτλ. είπε, λέει, ότι εμεί εμείς βγάλαμε τη χώρα από, τα μνημόνια. Που ο Υπουργό Οικονομικών του είπε ότι εσύ πέρασε το πιο επαχθέ ε, μνημόνιο. Ο ίδιο άνθρωπο είπε, εμεί βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Επικίνδυνο, ε, ζωντανό κίνδυνο είναι. Και τρομερή ερώτηση από την κυρία Τζίμα, νομίζω ότι αν και ήταν κλειστή η φωνή τη, και όπω είπα, δεν θα έπρεπε να είναι εκεί λόγω τη θέση τη, λόγω τη οικογενειακή τη κατάσταση, μάλλον. Όλα τα κανάλια έχουν και άλλου άνθρωπου, θα μπορούσαν να έχουν στείλει άνθρωπο που δεν έχει δεσμού με πρώην κομματάρχε. Το ρώτησε πολύ εξαιρετικά εάν, αν αισθάνεται υπόλογο που τα μάτια, οι, πρε, οι, πρε, οι πρετορέ του δηλαδή, οι πρετοριανοί που έχει το κάθε σάπιο κυβερνών κόμμα και πρέπει να λογοδοτήσουν γι' αυτό όλοι, όλοι οι πρωθυπουργοί, εάν αισθάνεται υπόλογο που δέρνανε συνταξιούχου. Και και να χάνει τα λόγια του Τσίπρα, μα μου, ξέρετε, άλλο αυτό ε, δεν, δεν ξέρω. Εμεί είχαμε, ξέρω εγώ, ο Μίσταρνο δεν τόλμησε να απαντήσει, αυτό σημαίνει πολιτικό θρασίμι, και έλεγε ότι, α, ξέρετε, εμεί τότε είχαμε πέραν μα στο Σόιμπλε και ήταν δύσκολα. Άρα αυτό ρε Μίσταρνε εξηγεί το να δέρνει συνταξιούχου. Υποτίθεση τη αριστερά και τη προόδου και των αλληλέγγυων και την κοινωνικό ομάδων και τι που έχετε για τα οποία δεν πείθουν ούτε τα, ούτε τα συντρόφια σα. Που τρώτε από τα ίδια βρωμερά πιάτα. Τι σημαίνει σύντροφο. Δέρνατε, δίνατε εντολή και σήκωνε τηλέφωνο τσέπε και λέγανε δείτε τα παπουδάκια. Α, μα μου, ξέρετε, εμεί είχαμε απέναντί μα στο Σόιμπλε τον το Ερμή τον Ανάδρομο. Έσχο. Ενέργεια και περιβάλλον. Πρώτη τελευταία κατηγορία. Ενέργεια και περιβάλλον. Ε, η κυρία Σία η πραγματικά ήταν οι χειρότεροι deciπε, όλων. Είπε ότι ανέβηκαν οι τιμέ λόγω του πολέμου, ενώ ξεκινήσει να ανεβαίνουν στη χώρα μα από τον Δεκέμβρη πριν την εισβολή του 22, από τον Δεκέμβρη του 21, δηλαδή. Γαργάρα, προφανώ πάλι τώρα στο μεσημερινό φαγητό του είπε ότι έτσι θα ξεκινήσει. Κάνετε, λέει, προσπαθήσει εξόριξη, και αν. Η ερώτηση ήταν στον Βελόπουλο, και γιατί, λέει, δεν υποστηρίζεται, ξέρω εγώ, το την πράσινη ενέργεια κτλ. Ε, ο κ. Βελόμπλο είπε ότι δεν μπορεί να αποθηκεύσει την αιωλική ενέργεια, για παράδειγμα. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Μπορείς να, δεν έχουν τελειοποιηθεί οι μπαταρίε. Μπορεί να την αποθηκεύσει. Το θέμα είναι να επενδύσουμε, να βελτιώσουμε τι μπαταρίε μα και να αποθηκεύουμε καλύτερα την πράσινη ενέργεια. Πράγματι, αυτό είναι το κομμάτι του μέλλοντο. Αυτό είναι το ανανεώσιμο και είναι και συγκριτικό έκτημα τη Ελλάδο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέμε το αυτονόητο και δεν το είπε κανένα. Ότι συγκριτικό πλεονέκτημα τη Ελλάδο είναι και η κλιματική ενέργεια και η αιωλική, και η αιωλική. Άρα θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και όχι οι δανείοι που είναι οι πρωτοπόροι. Θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι παράλληλα με τι εξορίξει όμω. Παράλληλα. Δεν είναι το ένα το άλλο. Εμεί θα μπορούσαμε, αν θέλαμε, και αν υπήρχαν πολιτικοί και όχι μαριονέτε, όπω οι χθεσινοί κύριοι, αν υπήρχαν πολιτικοί, να επενδύαμε στην ε, ε, βελτίωση τη μπαταρία των αιωλικών πάρκων που, ε, που ε, ε, συσσωρεύεται εκεί η αιωλική ηλιακή ενέργεια και, και αφού θα μπορούσαμε να γίνουμε πρωτοπόροι θα μπορούσαμε να εξάγουμε κιόλα την τεχνολογία αυτή τη άλλη χώρα, όπω κάνει η Δανία με τι ανεμογεννήτριε, οι οποίε πληροφορώ ότι το ξεκίνησαν, το βελτιστοποίησαν, βοήθησαν την ανεργία του γιατί παρήγαγαν αυτέ τι γεννήτριε, τι τουρμπίνε και τώρα τι εξάγουν κιόλα. Να μια ιδέα, αν ένα πολιτικό δεν κοιτάει την καρέκλα του και τις, τα συνθήματά του, αλλά έχει, έχει μυαλό, θα έλεγα, αλλά έχει ιδέε, εν πάση περιπτώσει. Ο Βαρουφάκη είπε ότι οι γεωτρήσει δημιουργούν διεθνή προβλήματα. Προφανώ διεθνούντα στην Τουρκία, μάλιστα. Άρα, ουσιαστικά, σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, για να μην έχουμε προβλήματα, α ξεχάσουμε του πόρου μα. Ενώ όλο ο πλανήτη λειτουργεί με πόρου και με πλούτο και παντού. Αυτό είναι. Δηλαδή, δυστυχώ έτσι λειτουργεί. Με, με, τι, με, το τι βγάζει η γη, τι βγάζουμε από τη γη. Έτσι λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Όλοι το κάνουν. Για τον κύριο Βαρουφάκη, για να μην ενοχλούμε του Τούρκου, στο μειοδοτικό του κόμμα, ε, καλύτερα να μην το κάνουμε να ξεχάσουμε τι έχουμε. Θα μα πληρώσει αυτό στη διαφορά. Και όταν τον. Ε, Νομίζω ο κύριο Στάθη, δυνατή ερώτηση του, είπε ότι έχει πόσε μηχανέ και αυτοκίνητα και το παίζει και. Ε, τουλάχιστον κάνει γιατί δεν κάνει τι αθλειότητε του, του ΓΑΠ με τα ποδήλατα και τα, και τα, πατίνια του, του ανιψιού του Μητσοτάκη που τον έχει διορίσει το δήμαρχο στην Αθήνα. Κάνε μια τέτοια πατίνια, roller blades, δεν ξέρω τι, skates, δεν ξέρω, skateboard, γιατί το παίζει ενώ είσαι μηχανέ και αυτοκίνητα κτλ. Και, και, απάντησε. κύριο Σρόιτερ να κάνει την ερώτηση, ναι. Ε, έκανε και κάτι καλό. Τον απάντησε λοιπόν, εντάξει λέει, αν βοηθούσε να θα τα δώσουμε τότε για ανακύκλωση, ας το κάνουμε. <laughs> Αλήθεια, αν βοηθούσε να τα δώσει για ανακύκλωση, κάνε το μόνος, πρέπει να, το, πρέπει να σε ξεφτυλίσει όλο στην, στην, στον εθνικό... Δημόσιο διάλογο, στην πολιτική την παράθεση για να το κάνει. Κάντο μόνο σου, αν υποτίθεται έχει αξίε κοινωνικά. Για λατζή. Ε, μετά, εντάξει. Ε, ντροπιαστική δήλωση Μητσοτάκη για τα τέμπη ότι υπήρξαν λέει αστοχίες και καθυστερήσεις αστοχίες ωραία αστοχίες το, το, το τραγικό έγκλημα με ευθύνε και δικέ σου των τεμπών το χαρακτηρίζει ως μια αστοχία υπήρξαν αστοχίες αστοχίες Αν κοιμάς τα βράδια χωρίς να σε κοιμίζουν με ναρκωτικά, σε, σε ε, για σένα να μπορείς και τα βράδια μόνος σου. Τόλμησε να μιλήσει και ο Τσίπρας για τα Τέμπη. Μιλάει αυτό, ενώ ήταν αυτό που πούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια μόλι του Ιταλού. Αυτό που ξεπούλησε για μόλι 45 εκατομμύρια ευρώ. Και πολύ πιθανό από αυτά να πήραν και κάποια στην τσέπη η ΣΥΡΖΗ, αλλά πολύ λιγότερα. Που ξεπούλησε ουσιαστικά για να, πια, για πια το φαΐ την Τρενοσέ. Τρομάει και μιλάει για κακοδιαχείριση και για. Τρομάει και μιλάει αυτό. Η μου γέλασε κάποια στιγμή διότι έκαναν ένα παρόμοιο σχόλιο ή ερώτημα ο Μιτσοτάκη ε, Μητσοτάκης και ο Παπαδάκης στον Τζίπρα. Ο Παπαδάκης το έκανε δεύτερος, μάλλον προηγήθηκε ο, ο Μητσοτάκης είπε μια ε, έμεση ερώτηση καθώ απαντούσε γιατί σας είπα ότι δεν πάσα και η Ζαχαράκη και η Σία του ήταν πάσα να λέει τα δικά του και μέσα στα δικά του έχωσε και μια ερώτηση στον Τζίπρα. Μετά ε, ε, ήρθε μια η ώρα του Παπαδάκη και έκανε μια ερώτηση στον Τζίπρα και ήταν η ίδια ερώτηση ουσιαστικά και λέει ο τσίπρας, Κάντε τις ερωτήσεις και λέει παπαδάκης ναι λέει <laughs> ε, Πολύ πιθανό Διαβάζει τα χαρτιά μου Είτε είναι μάντης διαβάζει τα χαρτιά μου ο κ. Ε, Μητσοτάκης <laughs> Πολύ πιθανό να διαβάζει τα χαρτιά σου Ή να έχει ακούσει τις ερωτήσεις που Και το λέω και γελάω λένε για να κλαίμε Και οι ίδιοι που τα λένε αυτά και δεν τολμούν να πούνε Ότι παιδιά ζούμε σε, μια, σε ένα ναζιστικό καθεστώς πλέον Και ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να αποκλειστεί Πραγματικά θα πρέπει να αποκλειστεί. Είναι ντροπή. Και γελάνε και το θεωρούν αστείο. Αλλά πολύ πιθανό να έχει ακούσει τι ερωτήσει. Ε, ένα εξαιρετικό σχόλιο από τον κύριο Βελόπουλο για το Μέγα και το Sky. Είπε ότι χαίρομαι αυτή τη φορά πάρα πολύ στη συμμετοχή μου σήμερα, διότι μπορούσα να γνωρίσω ανθρώπου των καναλιών Μέγα και Sky, οι οποίοι δεν έχουν φιλοξενήσει το κόμμα μα. Άρα, όχι μόνο ο Μητσοτάκη δεν έχει ρόλο εδώ, θα έπρεπε να τον είχαν αποκλείσει, ούτε το Μέγα και το Σκάι έχουν, θα έπρεπε να συμμετέχουν εκεί. Τέσσερα χρόνια αυτό το κόμμα του Βελόπουλου είναι στη Βουλή και δεν έχουν τολμήσει, αξιωθεί να τους καλέσουν τι συστημικά, τι συστημικοί γεωσκόλικες είστε. Δεν έχετε τολμήσει Μέγα και Σκάι να καλέσετε έστω μία φορά έναν άνθρωπο από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Ε, δεν τρέπεστε. Δηλαδή πόσο πια ελεγχόμενοι είστε και παπαγαλάκια. Πώς θα σε πάρει σοβαρά μετά κάποιου αυτούς τους ανθρώπους που ήταν δημοσιογράφους από, τα κανάλια αυτά. Δηλαδή τι ποιο εσύ και τολμάς να λες όχι θα τους πάρουμε όλους πέρα από αυτούς. Δηλαδή πόσο ελεγχόμενος και πληρωμένο είσαι. Και κίτρινο, με κίτρινιάρη, κίτρινο τύπο. Έσχιστο. Τολμάτε και έχετε και δημόσιο λέω και θέλετε να σπρώχνετε και σοβαρά με τα κουστούμια. Ξεφτίλα είναι αυτή. Ούτε αυτά έπρεπε να είναι λοιπόν, ούτε Mega και Sky θα έπρεπε να είναι καλεσμένοι, ούτε ο Μητσοτάκη προφανώ θα έπρεπε να είναι, διότι έχει παραβιάσει δημοσιογράφου, παραβιάσει την. Είμαστε στη τελευταία θέση τη Ευρώπη από την ελευθερία του τύπου. Στου δημοσιογράφου δίχω σύνορα, την οργάνωση, τη διεθνή οργάνωση δημοσιογράφου δίχω σύνορα. Η χώρα μα είναι στην τελευταία θέση στην ελευθερία του τύπου λόγω της εξαγοράς με τη εξαγορά με τον Μπέτσα και με τι φαυλότητε τις υπόλοιπε που βιώσαμε και με τι υποκλοπέ. Έβγαινε του κύριου Κουτσούμπα διότι έκανε ένα σχόλιο για το Λιγνίτη, που τον οποίο τόλμησαν οι ε, ολετήρε γαλάζιοι, είχαν κλείσει τα εργοστάσια του Λιγνίτη, γιατί ήταν ε, αυτά τα ψευτοπροδευτικά του ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ ΝΟΥΔΟΥ που το ΚΟΕ δεν είναι κομμάτι αυτή τη τρελή ιδεολογία. Ότι ah, εμεί είμαστε μοντέρνοι και δεν θέλουμε λιγνίτε και τελικά πληρώναμε δεκαπλάσια μέχρι να ξανανοίξουν τα εργοστάσια όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Πληρώναμε τα δεκαπλάσια τι τιμέ μέχρι να ξανανοίξουν τα εργοστάσια. Και του τάχου ο Κουτσούμπα πολύ σωστά, στο σάπιο νέο κόμμα του. Και η τελευταία κατηγορία ήταν η νέα γενιά ε, και τα τελευταία σχόλια των πολιτικών. Νομίζω ότι η νέα γενιά, η καθημερινότητα αυτά είναι ανούσια και οι ερωτήσει και οι απαντήσει, διότι είναι ανούσιο το θέμα. Για του πολιτικού και του δημοσιογράφου. Δεν, δεν, δεν του ενδιαφέρει το μέλλον. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ολετήρε, είναι ψεύτε, είναι απαταιώνε και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Ψεύτικε υποσχέσει, θέλουν να καπελώσουν, να κλέψουν την ψήφο των νέων. Γι' αυτό και αυτά τα μέτρα του Μητσοτάκη τα είδατε και στο χθεσινό βίντεο. Επειδή έχουν 400.000 νέοι άνθρωποι να ψηφίσουν, τώρα του δίνει πεντάρκα στη τσέπη. Παρά τρία πεντάρκα στη τσέπη, μια ξεφτύλα. Επομένω δυστυχώ αχρία ήταν αυτή η ενότητα, διότι όπω είπα δεν του ενδιαφέρει το μέλλον αυτών των ανθρώπων. Είναι. Ό,τι φάμε, ό,τι αρπάξουμε, ό,τι καταστρέψουμε, ό,τι κλέψουμε, μέχρι να μα διώξουν. Μέχρι να φύγουμε από τη χώρα, μπορεί και με ελικόπτερα να απελευθερωθούμε. Ο Βαρουφάκη είπε, ξεκίνησε λέγοντα, Μιλάτε στον πιο φιλελεύθερο άνθρωπο που μπορεί να υπάρξει. Τι να άρχισε είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που τον ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, πέρα από την οικογένειά του, με όλα αυτά που είπε, πραγματικά τον χειρότερο όλο, Μιλά, Μιλάτε, λέει, στον πιο φιλελεύθερο άνθρωπο που μπορεί να υπάρξει συγκινήθηκα, με έχει κλαβώσει με τη με την μετριοπάθειά σου. Με την ταπεινότητά σου. Είναι επιρμένος, είναι αλλοπρόσαλλος. Ε, ο Νάρκησο λοιπόν μα είπε ότι πήγε πάλι στα θέματα του Πανεπιστημίου, είναι λέει εναντίον των security και των φυλάκων, παρόλο που δίδασκε σε πανεπιστήμια και, φυ, και έχει φοιτήσει μόνο στο εξωτερικό. Ε. μόνο στο εξωτερικό έχει φοιτήσει, ε, διότι είναι προφανώ ε, συστημικό πλάσμα και ο ίδιο. Και είπε ότι δεν χρειαζόμαστε security και φύλακε ε, στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητέ, λέει, οι φοιτητέ μα ξέρουν καλύτερα πώ να υπερασπίσουν τον εαυτό του στα, πανεπιστήμια. Κουφάθηκα, βούλησα τα μου. Πώ θα το υπερασπίσουν, με σπαθιά και ασπίδε. Πώ ξέρουν με, 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 τι, με, δηλαδή με. Πώ ξέρουν οι φοιτητέ μα καλύτερα να υπερασπίσουν τον εαυτό του στα πανεπιστήμια. Με σουγιάδε και με τουράμπο το, τι, το, 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 σπαθί. Με ξόρκια. Πώ θα εμπαρασπιστούν οι νέοι φοιτητέ μα μόνοι του, τι, τι, τι τι, δύο διολειψίε είναι αυτέ. Είμαι λέει αντίον τη φύλαξη των φυλάκων. Θέλω να σου δώσω ένα χωρί φυλάκε. Δεν έχει βάλει μυαλό. Ο Μητσοτάκη για τα 150 ευρώ που πραγματικά είναι πρόκληση και κόλα, ε, κόλαφο, είπε ότι εντάξει, έχει γίνει πολύ κουβέντα ρε παιδιά για ένα συμπληρωματικό έργο. Συμπληρωματικό έργο. Γελούσαν και οι πέτρε. Αν υπήρχε ακροατήριο, θα είχαν σκάσει τα γέλια οι άνθρωποι. Κάνετε λέει πολύ κουβέντα, α το αφήσετε, δε, κόψτε το για ένα συμπληρωματικό έργο. Δώσαμε 150 ευρώ, είχαμε δώσει και στο Freedom Pass. Δεν ξέρω γιατί, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά, μάλλον επειδή είναι Αμερικανάκι. Είχαμε ξαναδώσει στο Freedom Pass τότε με τα, με τα εμβόλια αυτό, νομίζω. Ναι, ότι κάντε εμβόλια και θα σα με 150 ευρώ. Άρα είναι λογικό να το κάνουμε τώρα προεκλογικά πάλι. Όταν υπάρχει λόγο, το εμβόλιο ή η ψήφο, είναι λογικό να δούμε 150 ευρώ στου νέου. <laughs> Όταν υπάρχει λόγο να κάνουν εμβόλιο ή να μα ψηφίσουν, είναι λογικό να δίνουμε 150 ευρώ στου νέου. <laughs> Συμπληρωματικό μέτρο. Ε, ο κ. Ανδρουλάκη κατήγγειλε 15 χρόνια οικονομική κρίση. Επειδή μάλλον δεν κυβερνάει αυτά τα χρόνια το Πασόκ, ποιο τη δημιούργησε όμω την οικονομική κρίση, ο Φούφτο. Όχι οι διαστραμμένοι ηγέτε που είχατε και οι τσάρι τη οικονομία σα. Όχι το Πασόκ, ο Φούφτο. <laughs> και ο, ο κ. Κουτσούμπα είπε μια πολύ εύστοχη ιδέα. Ε, πολύ σωστά. Πρότεινε να δοθεί δυνατότητα στα παιδιά που δουλεύουν σε ζώνη, του νέου να ψηφίζουν στι περιοχέ που δουλεύουν. Πάρα πολύ σωστό. Ε, αλλά ο Μτσοτάκη δεν το ήθελε. Πού να θέλει ο Μτσοτάκη. Ε, μετά το χάλασα βέβαια, γιατί είπε ότι έχω ένα καλό νέο υποκουσού. Ασχολητική κέρδη στα πανεπιστήμια, μια θλιότητα αυτή με τι φοιτητικέ παρατάξει που δεν τρέπονται ακόμα και τι συντηρούν. Μια μαύρη σελίδα για τα πανεπιστήμια και για την χώρα μα. Εντάξει, μα το χάλασε εκεί. Ε, Πάντω. Ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό με τη σεζόν. Εγώ θα πω ότι κακώ δεν με έμεινε μόνο στα παιδιά που δουλεύουν τη σεζόν. Θα πρέπει να ψηφίζουν όλοι. Κύριε Κουτσούμπα, και οι Έλληνε στο εξωτερικό θα πρέπει να ψηφίζουν όλοι. Όχι μόνο τα παιδιά που είναι στα νησιά και δουλεύουν. Διότι οι άνθρωποι που είναι έξω στο, οι, οι ομογενεί θα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν διότι έχουν πατριωτική ψήφο. Και κατά πάσα πιθανότητα το κοινοβούλιο δεν θα, δεν θα είχε κανένα από εσά αν ψήφιζαν. Και το ξέρω ότι του φοβάστε γι' αυτό και δεν το είπατε. Είπε όμω πάρα πολύ σωστά κάτι πάλι στο τέλο ότι όλοι οι άλλοι στο πάνελ. Όλοι, Όλοι, ο Βαρουφάκη σαν υπουργό, ο Βελόπουλο σαν πρόεδρο του λαό, επίση η κυβέρνηση του λαό, σαν βουλευτή του λαού, ο Μητσοτάκη προφανώ, ο Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης, Όλοι μα όλοι συμμετείχαν σε κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει που κατέστρεψαν τη χώρα. Είτε ω βουλευτέ, είτε ω υπουργοί, είτε ω πρωθυπουργοί. Πάρα πολύ σωστό να μην, μην το ξεχνάμε αυτό. Πέρα από τον κύριο Κουτσούμπα δεν υπάρχει κανένα παρθένο εκεί πέρα. Και ε, στο τελευταίο του μήνυμα ο Τσίπρα. Είπε μια θλιότητα, απευθύνομαι σε όλους σας ανεξαρτήτως αν είστε αριστεροί ή δεξιοί. Αυτά τα εμφυλιακά μηνύματα ε, νομίζω ότι είναι, μια, είναι εμφυλιακές μάλλον, αυτά αριστερά και δεξιά. Όποιο τολμάει και λέει με αριστερός και δεξιό ή απευθύνουμε σε αριστερός και δεξιού, θα πρέπει να ντρέπεται και απευθείας μαύρο. Και είναι και οδηγεί στην κοινωνική, στο κοινωνικό μίσος και στην κοινωνική βία. Είναι από πίσω. Ο Μητσοτάκη είπε ε, στο τελικό, το τελευταίο του μήνυμα ότι οι πολίτε δεν ψηφίζουν με βάση το τι έγινε στο παρελθόν, αλλά για τι θέσει των πολιτικών για το μέλλον. Τι λε, αλήθεια, Θέλει να ξεχάσουμε δηλαδή αυτό μα λέει, ξεχάστε τι έκανα μέχρι τώρα, επειδή αυτό με βολεύει. Και πρόσθεσε ότι μετά από τέσσερα χρόνια μπορώ να κοιτάξω του πολίτε στα μάτια. Και εκείνη την ώρα που το είπα, κοίταξε κάτω. Μιλούσε στην κάμερα mm. στα τελευταία ερώτητα που είχε και λέει, μετά τα τέσσερα χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια μπορώ να κοιτάξω του πολίτε στα μάτια. Και έκανε ακριβώ αυτό. Λύπηση. Θλίψη και λύπηση. Ε, εντάξει, ένα γενικότερο σχόλιο: Νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά μια άθλια για την τριτοκοσμική κατάσταση. Ο Μητσοτάκη είναι προφανώ ότι δεν το έχει, δεν το είχε. Δεν πάει να μιλάει δίχω υποβολέα, νομίζω ότι είναι σαφέ. Ε, ή κάποιον να το λέει, εν πάση Ο Τσίπρα και αυτό, ο, ο Τσίπρα πραγματικά ήταν ο πλέον αμόρφωτο. Δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπο. Μου αρέσει που ήθελε και debate και λέει: Σα Προκαλώ κύριε Μητσοτάκη, και είχε μια έπαρση ότι θα νικήσω κτλ. Ξεφτιλίστηκε. Όλοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Ο Τσίπρα μιλούσε σαν, σαν άνθρωπο των σπηλαίων σαν άνθρωπο το σπηλαίων, οι αντιδράσει του, το σώμα του, η ομιλία του, η... το συντακτικό του, οι λέξει που χρησιμοποιούσε. Ο άνθρωπο είναι, είναι αγράμματο. Όχι αγράμμα με την έννοια του, υπήρχε κάποια σοφία κτλ. Σοφία του λαού, με την έννοια του στόκου. Ξύλο απελέκητο. Δεν μπορεί να μιλήσει. Και ε, ε, μου άρεσε που τον γύρωσε με ωραίο τρόπο ο κ. Κουτσούμπα, λέγοντα να μην ξύνεται για συγκυβέρνηση με το κουκουέ, δεν πρόκειται να έρθει, δεν πρόκειται να υπάρξει. Ε, νομίζω ότι ήταν μια κοκορομαχία Φάνηκε ο Τσίπρα για να μιλήσουμε για του δύο επίδοξου πρωθυπουργού, τρομάρα του, όσο πλέον αμόρφωτο, το είπα και το ξαναλέω, ο άνθρωπο δεν κάνει για τίποτα. Και ο κ. Μητσοτάκη πιο ένοχο από όλου. Πραγματικά η ενοχή ήταν, ήταν βουτυγμένο στην ενοχή, ντρέπεται μέσα του σίγουρα για την ύπαρξή του, την πολιτική του ύπαρξη. Ήταν φανερά από τη στάση και τι απαντήσει το πιο ένοχο. Πιο ένοχο και πιο αμόρφωτο. Αυτέ δύο επιλογέ έχουμε στην κάλπη δυστυχώ. Κάπου κλείνω γιατί νομίζω έχω μιλήσει πολύ. Είναι λίγο να τρελαίνε, είναι λίγο να οργίζεσαι, είναι λίγο να γελά, να κλες. Δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς στα σχόλια ποιο πιστεύετε ότι νίκησε το debate και ποιο έκανε τι καλύτερε ερωτήσει από δημοσιογράφου και ποια είναι τα δικά σα συναισθήματα από αυτήν την. Ε, debate. Το είπα πάλι και το ε, παίρνω πίσω. Από αυτήν την δημόσια πολιτική αντιπαράθεση, ποια είναι η δική σα αίσθηση, τα δικά σα συναισθήματα, βλέποντα αυτού του ανθρώπου να εμφανίζονται μπροστά μα και να μα εξαπατούν και να μα λένε ψέματα. Ποιε είναι οι δικέ σα εντυπώσει. Αν σα άρεσε λοιπόν το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, πατήστε το καμπανάκι για να σα έρχονται επόμενα βίντεο τη ανειδοποίηση και κάντε εγγραφή στο κανάλι για να δυναμώσει. Σε κάθε περίπτωση, αν σα άρεσε το βίντεο, μπορείτε να το κοινοποιήσετε σε γνωστού και φίλου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπουμε και ένα αντίστοιχο, μια αντίστοιχη πολιτική αντιπαράθεση δημόσια με του υπόλοιπου πολιτικού αρχηγού. Έστω και να το κάνουν μόνοι του. Και αυτή είναι μια πάσα που του δίνω, αν θέλετε. Να μαζευτούν μόνοι του με δημοσιογράφου που σίγουρα υπάρχουν, όχι αυτοί και αυτών των καναλιών, αλλά άλλοι δημοσιογράφοι και να την βάλουν δημόσια στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Να μια ιδέα. Να ακούσουμε και άλλου ανθρώπου. σω θα ήταν χρήσιμο. Που να δείξουν, αν θέλετε, και τη διαφορά του από το σύστημα, το σάπιο καθεστώ, να μια ιδέα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό ήταν μια ντροπιαστική στιγμή για τη χώρα μα. Βλέπετε τι σημαίνει κοινοβουλευτισμό και ολιγαρχία. Σε μια δημοκρατία θα υπήρχαν κόμματα, αλλά δεν θα υπήρχε αυτή η φαυλότητα, αυτή η χαμηλή ποιότητα, αυτό το ψέμα, αυτό ο χρηματισμό, αυτή η εξαπάτηση, αυτό ο ανθεληνισμός, αυτή η μειοδοσία. Όλα αυτά θα γίνουν παρελθόν όταν μεταβούμε σε δικό μα πολίτευμα, σε πολίτευμα δημοκρατία.